Πρόεδρος στην ΕΠΟ, γιατί δεν έγινες? Από γιατί εργάζομαι 17 ώρες την ημέρα στο ιστορικό μου γραφείο, στο οποίο εργάζονται 14 δικηγόροι. Ζωή να έχουν, αλλά δεν είναι ότι δεν ήθελες κιόλας. Δεν ήθελες. Το θέλω πάρα πολύ, θα σου το πω ευθέως. Εάν πραγματικά αυτοί οι ισχυροί του ποδοσφαίρου, οι οποίοι άλλοι μένουν τώρα είναι κατηγορούμενοι, άλλοι μπορεί να είναι αύριο κατηγορούμενοι. Γιατί θα σου πω ένα αγιοστάζ για να το θυμάσαι. Δεν ξέρω, ακριβώς δεν γνωρίζω ποια ηλικία έχεις. 44. Είσαι πολύ μικρός. Εγώ είμαι 21 μικρός. Άκουσε λοιπόν για να καταλάβεις. Όταν εγώ πρωτοξεκίνησα ως δικηγόρος, έκανα πολύ μεγάλο όνομα στα 25 μου χρόνια. Τότε, οι δύο αδέλφια, ο Βίκτορας και ο Θωμάς Μητρόπουλος, είχαν ξεκινήσει ένα αγώνα εξυγίανσης του ποδοσφαίρου εναντίον του αείμνηστου Καρέλα, Προέδρου του Εθνικού, του Προέδρου του ΕΓΑΛΟΥ, επίσης αείμνηστου Δαλακούρα, και διαφόρων παραγόντων της ΕΠΟ, που στείνανε παιχνίδια με διαιτητές στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τους είχε μαγνητοφωνήσει ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος και ήταν αδιάστατα στοιχεία, γιατί τότε επιτρεπόταν η μαγνητοφώνηση στα δικαστήρια. Αυτοί ήταν πολύ ισχυροί όμως παράγοντες, καταλαβαίνεις, ήλεγχαν να υποκατέβαζαν κυβερνήσεις τότε. Ναι. Και τους έκαναν μήνυση στους αδερφούς Μητρόπουλου. Οι Μητρόπουλοι λοιπόν έμαθαν ότι υπάρχει ένας νεαρός δικηγόρος που λέγεται Κούγιας, που είναι μεν πολύ καλός, αλλά είναι και σχετικά φθηνός. Και μου έφεραν λοιπόν 50 δικογραφίες να τις υπερασπιστώ. Ναι. Και τότε οι Μητρόπουλοι ήταν εξυγιανητές. Μετά από λίγα χρόνια, ο Θωμάς Μητρόπουλος ήταν κεντρικό πρόσωπο στην Παράγκα. Μετά από λίγα χρόνια υπήρχε ο εξυγιανητής Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος μου ζήτησε τη βοηθειά μου μαζί με τον Πέτρο τον Καϊμακάνη για να τον υπερασπιστούμε σε μήνυση που του είχε κάνει ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος, γιατί τον είχε χαρακτηρίσει τον Βίκτορα τον Μητρόπουλο ότι είναι ο ηθήνων των στημένων αγώνων. Ναι. Και έρχονται, περάσαν τα χρόνια και ο Μπέος είναι κατηγορούμενος και πήγε φυλακή γιατί είναι στην αγώνας. Ναι. Μετά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται τώρα και λένε ότι, ξέρεις, εμείς είμαστε εξυγιαντές του ποδοσφαίρου. Το ίδιο έλεγε και ο Νίκος ο πατέρας και στην περίοδο που ήταν αυτός και ήθελε να ρίξει τον Καγκάτς. Δεν ξέρω αν παρακολουθούν τα τηλέφωνα τα προηγούμενα χρόνια τι θα είχε βγει. Άρα θέλω να σου πω λοιπόν ότι όσον αφορά την προσέγγιση που κάνουν τώρα, Αλαφούζος, το βάζω αλφαβητικά, Μελισανίδης, Σαβίδης, και κάποιοι άλλοι πρόεδροι, οι οποίοι δεν μου έκαναν καν την τιμή να με καλέσουν στη συζήτηση αυτή, ενώ αυτός ο αγώνας είναι δικός μου αγώνας, για να ανατραπεί το συγκεκριμένο καθεστώς, και μάλιστα πρότειναν και ως υποψήφιο τον Βασίλη τον Καγκάτση. Δεν έγινε ποτέ επισήμως αυτό. Ναι, αλλά τώρα για εμάς που ξέρουμε πράγματα, βεβαίως ο Καγκάτση, να ξέρεις, είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, που ας το πω προσωπικά, παρά το ότι είχα τεράστιες αντιπαραθέσεις μαζί. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν με αυτοί μαζευόντουσαν όλοι και μου λέγανε, κύριε Κούγια, πήγαινε πρόεδρος στην ΕΠΟ για ένα χρονικό διάστημα και εμείς θα σε στηρίξουμε λευκό, θα τους έφτιαχνα το ποδόσφαιρο σε 6 μήνες. Αλλά δεν θα το κάνουν ποτέ. Δεν το κάνουν. Γιατί δεν θα το κάνουν ποτέ, γιατί ο καθένας βλέπει την εξυγίανση από τους ισχυρούς με το δικό του τρόπο.